Πρέπει λοιπόν να βρεθεί η δύναμη σε εκείνη και να αποφασίσουμε σε τι πολίτευμα θέλουμε να ζήσουμε, με ποιο πολίτευμα θα ζήσουμε και σε ποια κοινωνία θα μεγαλώσουμε τα παιδιά μας. Όταν σήμερα ένας άνθρωπος, ένας φυγόδικος, ο κύριος Μιχάλης Χριστοφοράκος, διαδίδει δια του συνηγόρου του ότι 12 υπουργοί τα έχουν πιάσει. Όταν στην Αγγλία χάλασε ο κόσμος για 100 ευρώ και άλλαξε ο πρόεδρος της Βουλής, εμείς μιλάμε για 100 εκατομμύρια ευρώ και κανείς δεν παίρνει την πρωτοβουλία να αποτινάξει από μάνα μας τη διαφθορά και τη σύψη. Και θα πω τούτο ιδιαίτερα προς τον τύπο αλλά και τους συνέδρους. Ο νέος ισχυρός άντρας της Siemens, ο κύριος Φίσερ, μένει σε κατοικία με ιδιοκτήτη υπουργό σήμερα της κυβέρνησης. Από όλα τα σπίτια της Ελλάδος νίκιασε σπίτι από υπουργό της κυβέρνησης, ο νέος Χριστοφοράκος της Siemens. Και παρακαλώ πάρα πολύ για έρευνα και επιβεβαίωση. Είναι στενή οι δεσμοί του λαδώματος, οι δεσμοί των πράξεων της Siemens με αυτή την κυβέρνηση, όπως ήταν και με την προηγούμενη. Αυτό δεν μπορεί να είναι παρά πανελλήνιο αίτημα. Θέλουμε κάθαρση σε βάθος. Δεν θέλουμε τις μεθοδεύσεις του κυρίου Καραμαλή με το κλείσιμο της Βουλής για να μην φτάσει η διερεύνηση σε πρόσωπα. Δεν θέλουμε τις μεθοδεύσεις του κυρίου Παπανδρέου, που ενώ ο κύριος Τσουκάτος του λέει το 1 εκατομμύριο μάρκα πήγε στα ταμεία του Πασόκ, προσπαθεί με αλχημίες λογιστικές να βγάλει από πάνω από το Πασόκ αυτή την κατηγορία. Ο κύριος Τσουκάτος, όταν έπαιρνε τα χρήματα από τη Siemens, ήταν ο δεύτερος ισχυρότερος άνθρωπος στο Πασόκ μετά το Σιμίτη. Τα χρήματα δόθηκαν για να τύχει εξυπηρετήσεως η Siemens. Αυτά λοιπόν, όλα αυτά, τα πνιγυρά, όλα αυτά, τα προσβλητικά για όλους μας, δεν μπορεί να είναι συνοδός για τις επόμενες εθνικές εκλογές. Απαιτούμε κάθαρση εδώ και τώρα, έστω κι αν είναι 153 οι υποψήφοι κατηγορούμενοι, έστω κι αν πρόκειται να διάσει το Πασό και η Νέα Δημοκρατία. Και βεβαίως όλοι οι Έλληνες εδώ και 1,5 χρόνο και όλος ο τύπος ακούει να μιλάω σε κάθε ομιλία μου στην Ολομέλεια του Ελληνικού Κοινοβουλίου για ένα όνομα, τον κύριο Δημητριάδη, τον βοηθό, τον συνεργάκη του κυρίου Χριστοφοράκου, τον άνθρωπο που κουβάλαγε τις οικοσκευές εις τα σπίτια βουλευτών και υπουργών. Είναι ο άνθρωπος κλειδί. Κι όμως δεν βλέπω τον αρμόδιο ανακριτή να τον καλεί, να τον συναντήσει, να μιλήσει και να τον συναντήσει και ο τύπος έξω από το γραφείο του. Εάν ο κύριος Δημητριάδης μιλήσει, έχω την αίσθηση ότι το Εθνικό Κοινοβούλιο θα μπορεί να συνεδριάζει πλέον σε ένα μεγάλο περίπτερο. Και μου κάνει εντύπωση ότι τα άλλα μικρότερα κόμματα της αντιπολίτευσης, όταν σηκώνω το θέμα, δεν παίρνουν θέση. Και δεν παίρνουν θέση γιατί είναι μετέωρο το κατηγορό, το οποίο βγήκε από την ανάκριση μέχρι τώρα και που μιλάει και για 1/3 κόμμα που τα έχει πάρει. Και δεν έχουμε εστιάσει και δεν έχουμε διεισδύσει. Δεν έχουμε κάνει μια πολιτική αξιονική τομογραφία ποιο είναι αυτό το 3ο κόμμα
το οποίο έχει πάρει χρήματα από τη Siemens. Και επαναλαμβάνω και το λέω και γνωρίζω τι λέω. Κανένα κόμμα δεν αντιδρά όταν μιλάω για Δημητριάδη. Γιατί ο κύριος Δημητριάδης έχει φροντίσει να περιποιηθεί πολύ κόσμο μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, πολύ κόσμο που διετέλεσαν και υπουργοί, πολύ κόσμο που είναι ακόμα εις τα βουλευτικά έδρανα. Η έρευνα, εάν γίνει, θα αποδείξει την αιμονή μας επάνω στο κεφάλαιο κάθαρση. Υπάρχουν πρόσωπα τα οποία όταν αποκαλυφθούν έχω την αίσθηση ότι το ελληνικό πολιτικό στερέωμα θα πάει να συναντήσει εκείνο της Ιταλίας πριν από μερικά χρόνια. Πράγματι γύρω μας έχουμε ένα σάπιο περιβάλλον. Δεν είναι όλοι και δεν θα μπούμε ποτέ εμείς στο λαϊκό ορθόδοξο συναγερμό να μιλήσουμε για το σύνολο. Υπάρχουν οι θλιβερές εξαιρέσεις που υπάρχουν σε όλα τα κόμματα. Και πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν μπορούμε και δεν νομιμοποιούμεθα κατά καμία έννοια στην πορεία για τις εκλογές να σκεφτούμε καν, να διανοηθούμε, να συμπράξουμε και συνεργαστούμε με κανέναν από τους εκφραστές της διαφθοράς και της ύψης και να γίνει απολύτως σαφέ. Δεν μπορούμε παρά να υπηρετήσουμε το σύνθημά μας. Το σύνθημα το οποίο πρωτολαρσάραμε στο πρώτο οργανωτικό συνέδριο. Το σύνθημά μας είναι και παραμένει ρήξη και ανατροπή με το σάπιο και κατεστημένο. Όλοι μαζί. Με ρωτούν κατ' επανάληψη, εάν θα πάρω βουλευτές των άλλων κομμάτων στις προσεχείς εκλογές. Πρέπει να πω ότι έχουμε πολλές αιτήσεις και πολλές συναντήσεις με πολλούς βουλευτές που δεν εξελέγησαν το 2007 αλλά ήταν στη Βουλή μέχρι το 2007. Δεν θα μπορέσουμε βεβαίως να απορροφήσουμε όλον αυτόν τον αριθμό. Θα κάνουμε τις επιλογές μας. Θα βάλουμε μπρος την κρυσάρα και θα επιλέξουμε εκείνους οι οποίοι μπορούν να περπατήσουν μαζί μας τον ίδιο δρόμο. Τον ανηφορικό δρόμο της δουλειάς και όχι τον εύκολο δρόμο της αρπαχτής. Με ρωτούν εάν από τους ενεργεία βουλευτές θα πάρουμε στο κόμμα. Το θέμα δεν είναι εάν θα πάρουμε εμείς βουλευτές. Το θέμα είναι πόσοι έχουν αποφασίσει να λακίσουν το μαντρί όπως έκανα εγώ πριν από 9 χρόνια. Και δεν σημαίνει ότι όσοι φύγουν από το μαντρί θα έρθουν σε εμάς. Θα κλείσει η Βουλή και εν συνεχεία ο οποιοσδήποτε θέλει ως απλός πολίτης μπορεί να κάνει τις επιλογές του. Και κανείς δεν μπορεί σε αυτόν τον τόπο να επιβάλλει σε κανέναν το τι θα κάνει. Ζούμε σε μια δημοκρατική χώρα που το δικαίωμα της επιλογής δεν παζαρεύεται. Αυτό το καταλάβουν όλοι εκείνοι που προσπαθούν με απειλές και κραυγές να φημώσουν ελεύθερες και αδέσμετες φωνές υπέρ της δημοκρατίας. Με ρώτησε δημοσιογράφος εφημερίδας Κυριακάτικης ποια είναι η διαφορά μεταξύ κόμματος και κινήματος. Και του είπα πολύ απλά. Κόμμα σημαίνει το όπλο παραπόδας
Κίνημα σημαίνει εφόπλου λόχοι και εμείς είμαστε έτοιμοι να αναμετρηθούμε με το αρνητικό, με το κακό, με τους βιαστές της δημοκρατίας, τους βιαστές της εθνικής κυριαρχίας, με όλους εκείνους που προσπερνάνε και απαξιώνουν το λαό, το εκλογικό σώμα, τη βάση, την κοινωνία. Στα καθίσματά σας βρήκατε το πρόγραμμά μας το ιδεολογικό. Τις βάσεις του προγράμματός μας, το πώς θα οδηγήσουμε το κόμμα στην εξουσία και πώς θα κυβερνήσουμε αυτή τη χώρα.